Αυτή η ομάδα που ολοκλήρωσε ήταν η ομάδα της Νορβηγίας. Δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις η Νορβηγία στον αγώνα. Τώρα, παρακολουθούμε τον γενικό αγώνα του ensemble. Τι είναι αυτός ο γενικός αγώνας? Είναι ένας διπλός αγώνας. Το ensemble, οι πέντε δηλαδή αθλήτριες, αγωνίστηκαν χθες έχοντας στα χέρια τους πέντε μπάλες. Στο πρόγραμμα τις πέντε μπάλες πήραν μια βαθμολογία, ήταν 18 οι ομάδες. Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν για τον αυριανό τελικό αυτού του αγώνα με 5 μπάλες, λέω του χθεσινού. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η βαθμολογία τους θα προσθεθεί στον σημερινό δεύτερο αγώνα και να έχουμε την κατάταξη του γενικού αγώνα του ensemble. Δηλαδή είναι ένα άλλο, ας το πούμε, σύνθετο ομαδικό. Και σήμερα οι ομάδες αγωνίζονται έχοντας 3 μπάλες και 2 κορδέλες. Κάνουν λοιπόν ένα δεύτερο αγώνα. Η βαθμολογία του σημερινού αγώνα θα προσθεθεί στο χθεσινό και θα έχουμε την τελική κατάταξη και βεβαίως αργότερα και την απονομή των επάθλων. Χθες η ελληνική ομάδα του ensemble ήταν δεύτερη στη γενική κατάταξη. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα διεκδικεί ένα μετάλλιο. Ήταν δεύτερη μαζί με τη Ρωσία, ενώ πρώτη ήταν η ομάδα της Ουκρανίας. Η ομάδα της Ουκρανίας σήμερα είχε προβλήματα στο πρόγραμμα που έγινε λίγο νωρίτερα. Δεν τα πήγε καλά. Έτσι λοιπόν είναι βέβαιο ότι δεν είναι πρώτη, δεν θα είναι πρώτη. Και η Ελλάδα θα κυνηγήσει τις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή κυρίως τη Ρωσία που αγωνίστηκε και πήγε καλά και την Ισπανία που πήγε σχετικά καλά. Μιλάμε σχετικά καλά για το υψηλό επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και εδώ είναι η Γαλλία. Γαλλία, La France, ομαδικό γυναικών, senior group με 5 μπάλες, με 3 μπάλες και 2 κορδέλες, with 3 balls and 2 ribbons. Η μουσική που επέλεξε το ομαδικό γυναικών της Γαλλίας για το πρόγραμμά του ήταν Black Sea, Μαύρη Θάλασσα του Coco Cola. The music chosen by France's senior group was by Coco Cola and called Black Sea. Ξαναβλέπουμε την γαλλική ομάδα. Τη γαλλική ομάδα που ήταν χθες 7η στην κατάταξη. Είχε μαζέψει 18.650. Η Ελλάδα είχε κάνει 19.300 χθες. Στον αγώνα με τις 5 μπάλες.
Σήμερα ο δεύτερος αγώνας θα προσθεθεί και θα έχουμε την τελική κατάταξη. Εδώ στις θέσεις των σχολιαστών στο κλειστό της Πάτρας έχουμε μαζί μας την Μαρία Παγκάλου. Μαρία, είπαμε νωρίτερα πολλά συγχαρητήρια και σε σένα και στην προπονήτρια σου και στους γονείς σου. Ο πατέρας σου ήρθε εδώ. Όλοι είναι πάντα μαζί σου. Έτσι. Λοιπόν, εσύ τι έχεις να πεις στους Έλληνες φιλάθλους? Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου, τις προπονήτριές μου και όλο το κοινό αυτό που ήρθε να μας συμπαρασταθεί. Και πιστεύω ότι η διοργάνωση, η επιτυχία της διοργάνωσης ανήκει στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, την καινούρια Ομοσπονδία Γυμναστικής, η οποία στήριξε πολύ αυτούς τους αγώνες, τους πρόβαλε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα να έρθει όλος ο κόσμος και να... Ναι, είναι το θέαμα σήμερα στην εξέδρα, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το ωραιότερο θέαμα αυτή την ώρα είναι μέσα στο ταπί, όπου καλύτερα η περίφημη... να αφήσουμε την Εθνική Βουλγαρίας να μιλήσει. Βεβαίως, η οποία είχε χθες στο προηγούμενο αγώνα ατυχία και έτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει σήμερα ένα μετάλλιο. Ναι. Η βουλγαρική ομάδα, η οποία στο ανσάμπλ έχει μια μεγάλη παράδοση και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε όλους τους μεγάλους αγώνες, χθες δεν τα πήγε καθόλου καλά. Δεν τα πήγε καθόλου καλά στην εκτέλεση του προγράμματος, ενώ πήρε το άριστα 4 από τεχνικής πλευράς στη σύνθεση. Εν τούτης και πλησίασε το τέλειο στην, από καλλιτεχνικής πλευράς στη σύνθεση, στους δύο βαθμούς αυτούς. Στην εκτέλεση που το άριστα είναι το 10, πήρε μόνο 8-7-50. Μια μπάλα κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, την ώρα που τελείωνε ο αγώνας, έφυγε και η αθλήτρια την άφησαν την μπάλα έξω, γιατί εκείνη την ώρα τελείωνε ο αγώνας, αποχώρησαν με μία μπάλα λιγότερη. Η Βουλγαρία εδώ παίρνει 19.550, αυτή είναι η πραγματική της δύναμη, αλλά ο βαθμός αυτός την φέρνει αυτή την ώρα μόλις στην τέταρτη θέση. Με το χθεσινό βαθμό που είχε 18.300
και με το σημερινό 19.550 πηγαίνει στο 37.850. Πρώτη είναι η Ρωσία με 38.800. Δεύτερη η Ουκρανία, αυτά να τα θυμόσαστε, σε λίγο θα μας χρειαστούν για την ελληνική ομάδα. Με 38.350 η Ουκρανία που σήμερα παρουσίασε πρόβλημα και αυτή στην εκτέλεση και ενώ ήταν πρώτη χθες, έχασε όχι μόνο το προβάδισμα αλλά και την η πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Και τρίτη η Ισπανία με 38.300. Πορτογαλία εδώ. Το πρόγραμμα στο Ensemble κρατάει από 2 λεπτά και 15 μέχρι 2 λεπτά και 30. Το κυριότερο πράγμα που μετράει στο Ensemble, εκτός των άλλων στοιχείων, των γενικών στοιχείων της ρυθμικής γυμναστικής, είναι οι αλλαγές που κάνουν οι αθλήτριες και είναι υποχρεωμένες να κάνουν τουλάχιστον 4 αλλαγές. Τώρα με τον τρόπο που το κάνουν και με την επιτυχία που έχει αυτή η προσπάθεια τους, έχουμε στο τέλος ένα κομμάτι της βαθμολογίας. Μετά την Πορτογαλία θα είναι η Λευκορωσία, η οποία διεκδικεί μια θέση στην τετράδα, μπορούμε να πούμε. Είναι δύσκολο να αγγίξει την πρώτη θέση. Και μετά τη Λευκορωσία είναι η Ελλάδα, προτελευταία, και τελευταία η Ουγγαρία για να ολοκληρωθεί ο σημερινός αγώνας. Είναι ο γενικός αγώνας του Ensemble, που έχει δύο βαθμολογίες, τη χθεσινή με τις 5 μπάλες και τη σημερινή με τη... που οι αθλήτες αγωνίζονται με 3 μπάλες και 2 κορδέλες. Οι δύο βαθμολογίες προστίθενται. Η ελληνική ομάδα χθες, που είχε την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία, πήρε 19.300. Σήμερα, για να έρθει πρώτη, δηλαδή όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, για να πιάσει τη Ρωσία, θέλει 19.500. Κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Ενώ για να περάσει στη δεύτερη θέση, δηλαδή στην Ουκρανία, να φτάσει στην Ουκρανία, θέλει 19. Αυτό γίνεται. Η Μαρία Παγκάλου τι λέει, για το Ensemble βέβαια μιλάμε. Η ελληνική παρουσία είναι πολύ δυνατή και στον νεανίδων και στον γυναικών. Οι νεάνιδες θα αγωνιστούν αύριο, έχουν προκριθεί στο τελικό βέβαια. Ναι, ναι. Πιστεύω το Ensemble, στο Ensemble μετράει πολύ εμπειρία που έχει κάθε ομάδα. Η Ρωσία έχει 4 από τις 5 αθλήτριες πολύ καλές μέσα στην ομάδα, οι οποίες ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Βουλγαρία έχει καινούργια ομάδα και ίσως είναι λίγο άπειρες και γι' αυτό παρουσίασαν το χθεσινό λάθος. Σε σένα τι μέτρησε σήμερα, για πες μας. Περιμένετε να ολοκληρώσω εσύ. Α, θες να τα πεις με σειρά. Και η ελληνική ομάδα των νεανίδων έχει μεγάλη εμπειρία και από πέρσι που ήταν 4η στο Πανευρωπαϊκό του Όσλο. Των γυναικών η ομάδα μας είναι μια καινούργια ομάδα, η οποία δεν έχει μεγάλη εμπειρία, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά χθες και εύχομαι και σήμερα να πάει το εξίσου καλά για να κρατήσει τη θέση της και να έχουν και ένα καλύτερο αποτέλεσμα αύριο. Στο τελικό. Ναι, για τη σημερινή μου παρουσία σε μένα μέτρησε σίγουρα η εμπειρία και η συγκέντρωση που είχα.
αλλά οπωσδήποτε και ο φίλαθλος κόσμος, ο οποίος κατέκλυσε το γυμναστήριο. Γιατί εκείνη την ώρα που έκανες το πρόγραμμά σου, άκουγες τον κόσμο, δεν φαντάζομαι. Όχι. Σίγουρα, τέτοιος κόσμος και να μην ακούγεται. Α, έτσι, οπότε γέμιζες με περισσότερες ευθύνες και, πω... και τρακ, νομίζω. Τρακ, όχι τόσο. Στο πρώτο πρόγραμμα ίσως λίγο, επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι στη χώρα μας να έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Αλλά αξίζει να σημειώσω ότι στις Κορίνες σχεδόν δεν άκουγα τη μουσική από τα χειροκροτήματα και βλέπουμε ένα λάθος εδώ, έκανε η Λευκορωσία. Ναι, οπότε σημαίνει μείον 10... Σημαίνει ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν μια καλή θέση με βάση και το χθεσινό λάθος που κάναν και που ήταν πολύ μεγάλο. Έτσι, τα πάντα, πιστεύω, είναι πολύ ευνοϊκά τα πράγματα και σήμερα για την ομάδα μας. Μαρία, τα πράγματα είναι λίγο ξεκάθαρα. Η Ρωσία έχει ξεφύγει, νομίζω. Έτσι, η Ρωσία... Η Ρωσία, όπως σας είπα, είναι έμπειρη ομάδα. Mm. Κατέκτησε και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έχει πάρει σήμερα 19.500, ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Που νομίζω ότι είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει η ελληνική ομάδα. Έτσι. Χθες έκανε μια μεγάλη εμφάνιση. Η ελληνική ομάδα πήρε 19.300. Ναι. Πάντως... Τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά από την εμφάνιση των κοριτσιών τη χθεσινή. Και να μην γίνει το λάθος το μεγάλο. Σήμερα πιστεύω θα πάνε εξίσου καλά. Σήμερα πρέπει η ομάδα να πάει λίγο πιο συγκρατημένα, να κρατηθεί λίγο νομίζω. Να μην... Πιστεύω θα πάει όπως πρέπει. Αυτό θέλω. Είναι έτοιμα τα κοριτσιά. Μιλάς αποφασιστικά και πολύ αισιόδοξα και αυτό είναι καλό. Γιατί ξέρεις τα πράγματα από μέσα. Λοιπόν, θα δούμε τη Λευκορωσία, θα περιμένουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα, έτσι. Ναι, και μετά θα είσαι ελεύθερη, γιατί... Θα χρειαστεί να πάω για την απονομή. Σε κυνηγάνε, βλέπω, για την απονομή. Λοιπόν, αυτή ήταν η Λευκορωσία, δύο ομάδες, δεύτερη ομάδα πριν από το... Τη δεύτερη, τρίτη πριν από το τέλος. Η ελληνική ομάδα, όσον αφορά την παρουσίαση, είναι 16η στην παρουσίαση. Η ελληνική ομάδα έχει αμέσως μετά σειρά. Θα πρέπει να περιμένει η ελληνική ομάδα βεβαίως να δοθεί ο βαθμός στις αθλήτες της Λευκορωσίας και μετά να μπει στο ταπί για τον πολύ κρίσιμο και αποφασιστικό αγώνα η ελληνική ομάδα. Βλέπουμε τους θεατές ήδη από τώρα εμψυχώνουν και χειροκροτάνε για να... Έτσι γινόταν και σε σένα, ε. Έτσι, εσύ τους έβλεπες νωρίτερα, σε σένα. Ναι, τους έβλεπα, τους άκουγα και όλα. Τους άκουγες. Λοιπόν, τώρα μπράβο, θα πρέπει να σταματήσω λοιπόν, να μιλάω, έγινε, να παρακολουθήσουμε την ελληνική ομάδα η οποία... και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Όλοι ευχόμαστε και εσύ σε λίγο θα πρέπει να είσαι στην απονομή. Ναι. Γι' αυτό σε αφήνουμε, σε ευχαριστούμε και αύριο στους 4 τελικούς θα πρέπει να ξαναμιλήσεις με τον τρόπο σου. Γεια σας. Ευχαριστούμε, Μαρία. Είναι η ομάδα της Λευκορωσίας, οι πέντε κοπέλες, οι γυναίκες εδώ και δύο χρόνια στην αριθμική γυμναστική στο Ανσάπλαγο είναι πέντε, πια δεν είναι έξι, ενώ είναι άνιδες είναι έξι. Αυτό έγινε κυρίως για να βοηθηθούν κάποιες χώρες να έχουν ομάδες. Άλλο πέντε και άλλο έξι. Η Λευκορωσία είναι πέμπτη στην κατάταξη αυτή την ώρα. Μετά την Ρωσία, την Ουκρανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία είναι η Λευκορωσία. Και είναι η ώρα της ελληνικής ομάδας. Ξεκινάει με 19.300. Εάν πάρει 19 σε αυτόν τον αγώνα θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ειρήνη Μανδραβέλη, Ροδούλα Χριστοδούλου, Γεωργία Στράκα, Χριστίνα Λαζαρίνου, Ανέτα Τριαντοπούλου είναι οι πέντε της ελληνικής ομάδας.
Ένα πρόγραμμα πετυχημένο, ένα πρόγραμμα σωστό, ένα πρόγραμμα σχεδόν χωρίς λάθος, ένα πρόγραμμα όπως το χθεσινό. Τα πέντε κορίτσια μας έκαναν αυτό που έπρεπε, όπως είπε νωρίτερα η Μαρία Παγκάλου. Ελλάδα, ομαδικό γυναικό, Hellas, senior group, η μουσική ήταν του Μιχάλη Κορακάκη, Λάβριο. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε την κρίση των 12 κυριών. Ένας βαθμός για την τεχνική αξία της σύνθεσης, με άριστα το 4. Ένας βαθμός για την καλλιτεχνική αξία της σύνθεσης, με άριστα το 6, φτάνουν 10. Και ένας βαθμός για την εκτέλεση, που είναι άριστα το 10, φτάνει το 20. Έτσι ακριβώς βγαίνει η βαθμολογία. 4 κυρίες για την κάθε περίπτωση. Αφαιρούνται από τον κάθε βαθμό οι ακραίοι, ο πρώτος και ο τελευταίος. Και ο μέσος όρος των δύο άλλων στη σύνθεση, την τεχνική αξία και στην καλλιτεχνική αξία και στην εκτέλεση. Έχουμε 3 βαθμούς, είπαμε. Έχουμε λοιπόν, έτσι δίνεται ο τελικός βαθμός. Ένας στη σύνθεση για την τεχνική αξία, ένας στη σύνθεση για την καλλιτεχνική αξία και ένας άλλος, ο μεγαλύτερος, στην εκτέλεση. Προστίθενται και έχουμε τον τελικό βαθμό. 19.250. Μεγάλος βαθμός. Μεγάλη θέση, η ελληνική ομάδα είναι δεύτερη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 38.550. Αυτό είναι το σύνολο από τον χθεσινό αγώνα και τον σημερινό. Ένα πρόγραμμα περίπου σαν το χθεσινό. Χθες οι 5 Ελληνίδες είχαν πάρει 19.300, σήμερα πήραν 19.250. Έτσι λοιπόν με την πρόσθεση φτάσαμε στο 38.550. Λέγαμε ότι αν περάσουν το 19, θα είναι στη δεύτερη θέση μπροστά από την Ουκρανία. Πήραν πολύ πάνω από το 19, είναι λοιπόν πολύ καθαρά δεύτερες. Οι Ρωσίδες δεν μπορούσαν να χτυπηθούν, είχαν πάει σήμερα καταπληκτικά. Είχαν πάρει σήμερα 19.500 και έτσι η Ρωσία είναι πρώτη με 38.800. Η ελληνική ομάδα στο ανσάμπλο γυναικών δεύτερη με 38.550, η Ουκρανία τρίτη με 38.350, η Ισπανία τέταρτη με 38.300 και η Βουλγαρία πέμπτη με 37.850. Αυτή είναι η ουγγρική ομάδα, η τελευταία που παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα εδώ στο ανσάμπλο γυναικών. Ήταν το ομαδικό γυναικών της Ουγγαρίας, that was Hungary's senior group, το τελευταίο ομαδικό για σήμερα, tonight's last senior group,
Η μουσική που επέλεξαν ήταν τον Gypsy King. The music was by Gypsy King. Από την Ουγγαρία, την τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε, η ελληνική ομάδα δεν κινδύνευε, γιατί η Ουγγαρία χθες ήταν μεν πέμπτη, αλλά είχε 18.850, δηλαδή πόσο βγαίνει, 450 χιλιοστά πίσω από την ελληνική ομάδα. Άρα δεν μπορούσε σήμερα, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πάρει 20 σχεδόν άριστα για να μπορέσει να περάσει την ελληνική ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν το έδειξε το πρόγραμμά της. Καμιά ομάδα εξάλλου δεν πήρε τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν με την Ουγγαρία ολοκληρώνεται και ο γενικός αγώνας του ensemble. Θα ακολουθήσει η απονομή στο σύνθετο ατομικό, εκεί που η Μαρία Παγκάλου είναι πέμπτη. Η απονομή για την μεγάλη αθλήτρια, την Έλενα Βίτριτσέγκο, που κατάφερε επιτέλους για πρώτη φορά στην καριέρα της να πάρει έναν τίτλο. Και μετά από αυτήν την απονομή θα μπουν και οι ομάδες του ensemble. Θα έχουμε δηλαδή την απονομή πρώτα στο σύνθετο ατομικό και στη συνέχεια την απονομή στον γενικό αγώνα του ensemble. Βλέπετε κι εσείς στο κέντρο εκεί, στο ένα ταπί, να τοποθετούνται τα τρία βάθρα. Τα τρία. Η ομάδα της Ρωσίας, Ρώσιας, και αυτές είναι οι τρεις πρώτες ομάδες στο γενικό αγώνα του ensemble. Να θυμηθείτε ότι αύριο θα έχουμε και τους τελικούς του ensemble. Ο γενικός αγώνας του ensemble είναι ο αγώνας ο χθεσινός με τις 5 μπάλες και ο αγώνας ο σημερινός με τις 3 μπάλες και τις 2 κορδέλες. Δύο αγώνες μαζί κάνουν το γενικό αγώνα του ensemble και σε αυτόν τον αγώνα η Ρωσία πήρε την πρώτη θέση και η Ελλάδα πήρε την δεύτερη θέση. Η εθνική ομάδα των γυναικών, αυτά τα υπέροχα παιδιά, είναι 6 αθλήτριες, μην παραξενεύεστε γιατί εσείς είδατε 5 να αγωνίζονται. Λοιπόν, 5 αγωνίστηκαν χθες και 5 σήμερα. Μόνο που σήμερα υπήρχε στην ομάδα μία αλλαγή. Έτσι λοιπόν και οι 6 που είχαν συμμετοχή ανεβαίνουν για να πάρουν το ασημένιο μετάλλιο του 13ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι η Ειρήνη Μανδραβέλη, ένα κορίτσι με πολύ πείσμα, πραγματικά πολύ πείσμα. Είναι η Ροδούλα Χριστοδούλου, είναι η Γεωργία Στράκα, είναι η Χριστίνα Λαζαρίνου, είναι η Στέλλα Χατζη Εμμανουήλ, είναι και η Ανέτα Τριαντοπούλου. Αυτές είναι οι 6 κοπέλες στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μαζί με τις προπονήτριες τους, την Μαρίνα Φατέβα, την Μερόπη Αναγνωστάκη, την Ευδοξία Κοσμίδου και φυσικά την δασκάλα του μπαλέτου, την Νικολέτα Κάβουρα, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην ειδική γυμναστική. Ο κύριος Κλάους Λόγος. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο Γερμανός Λόντς, είναι αυτός που θα ξεκινήσει την απονομή. Έξι αθλήτριες και για τη ρωσική ομάδα. Τη ρωσική ομάδα που κατάφερε να κρατήσει την παράδοση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπορεί στα παγκόσμια να παρουσίαζε και τα τελευταία χρόνια να παρουσιαζόταν δεύτερη μετά τη Βουλγαρία. Εδώ όμως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο ensemble των γυναικών από το 1990 είχε χάσει τότε για τελευταία φορά στο Γκέτεμπορκ. Δεν ξανάχασε. Κέρδισε το 92 στη Στουτγκάρδη, το 93 στο Βουκουρέστι, το 95 στην Πράγα. Η Βουλγαρία από το είχε κράτησε τα πρωτεία στο ensemble των γυναικών στο Ευρωπαϊκό μετά το 82 μέχρι το 90 το Γκέτεμπορκ. Ελλάδα, Greece. Την απονομή θα κάνει η κυρία Madame Dominique Miller-Laurent. Ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι οι αγώνες έχουν τελειώσει, παρέμεινε. Έχουν μείνει 2.000 τουλάχιστον θεατές για να ζήσουν αυτή την
μεγάλη στιγμή της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής. Και αν σκεφτείτε ότι πριν από 10 χρόνια η ελληνική ρυθμική γυμναστική δεν ήταν σχεδόν τίποτα, και μέσα σε μια δεκαετία, με πολύ κόπο πραγματικά, σε κάποιες βάσεις που έβαλε η αείμνηστη Ελένη Λάμπρου, που έφερε και τη ρυθμική γυμναστική στην Ελλάδα, που συνέχισε στην Καλαμάτα τότε η Ελένη Μιχοπούλου και που ήρθε στην Ελλάδα το 86 και έκανε την επανάσταση με τη δουλειά της και με τις γνώσεις της αναμφισβήτητες η Βουλγάρα τότε, Ελληνίδα σήμερα η Ειρίνα Ηλίεβα, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η Εθνική Ομάδα των Νεανίδων αύριο και υπάρχει και η Μαρία Παγκάλου στο ατομικό. Τη δουλειά στο ανσάμπλ επίσης πρέπει να τονίσουμε της Ελένης Πολυχρονίδου. Ο δήμαρχος της Πάτρας, κ. Ανδρέας Καράβολας, ένας πραγματικός φίλαθλος. Ο Δήμος Πατρέων σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Πάτρα είναι πάντα συμπαραστάτης. Είναι σημαντικό αυτό. Η Ρωσία που χθες πήρε 19.300 στην τελική, στην βαθμολογία του πρώτου αγώνα, σήμερα πήρε 19.500 και φυσικά μετά αυτή τη βαθμολογία ήταν δύσκολο να την πλησιάσει η ελληνική ομάδα που χθες έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο, είχε πάρει 19.300 και σήμερα ξαναπήρε μεγάλο βαθμό, 19.250. Η Ουκρανία χθες ήταν μπροστά με 19.400, αλλά σήμερα η Ουκρανία έκανε πολλά λάθη και μπάλτουσε μόλις 18.950 λάθη που εκμεταλλεύτηκε η ελληνική ομάδα και κρατήθηκε στη δεύτερη θέση. Η ελληνική ομάδα ήταν δεύτερη από χθες. Η Ισπανία είναι τέταρτη, η Ουγγαρία πέμπτη, η Βουλγαρία έκτη, η Βουλγαρία έκτη. Για να το λέγαμε αυτό πριν από 3-4 χρόνια θα μπορούσαν να μας συλλάβουν ως τρελούς. Η Βουλγαρία, αυτή η μεγάλη σχολή της ρυθμικής γυμναστικής, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από τα πολλά προβλήματα που έχει η χώρα ιδιαίτερος στον αθλητισμό. Η Λευκορωσία και η Σλοβακία στην 7η θέση, το Ισραήλ 9ο, η Γαλλία 10η, η Γαλλία που είχε την Σερανό στο ατομικό 4η, η Πορτογαλία, η Σουηδία, 13η η Λιθουανία, 14η η Ολλανδία, 15η η Νορβηγία, 16η η Λετωνία, 17η η Μολδαβία και 18η η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν που έμεινε πάρα πολύ πίσω από όλες τις άλλες. Ήταν εδώ πάντως οι 18 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και τώρα ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας για αυτά τα 6 χρυσά κορίτσια. Είναι όμορφη η ρυθμική γυμναστική, είναι όμορφες και οι αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής, είναι όμορφος ο αθλητισμός. Αυτά νομίζω ότι αποτελούν τον επίλογο της σημερινής μετάδοσης της ΕΤΕΝΑ, τον επίλογο για την εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ, από εδώ την Πάτρα.
όπου διεξάγεται το 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής. Ένα πρωτάθλημα που σήμερα έφερε εδώ πάνω από 5.000 πατρινούς, τα εισιτήρια ξεπουλήθηκαν και νομίζω ότι και αύριο αυτό το γήπεδο, αυτό το μοντέρνο κλειστό στάδιο θα είναι γεμάτο. Βάσο, από θα πρέπει μένα, τι, καλό βράδυ, να σε αποχαιρετήσουμε και σένα και όλους τους συναδέλφους που δούλεψαν.